Πού είναι αυτό, παιδιά? Στο Υπουργείο Υγείας. Γιώργος Τσελίκας. Ακριβώς δεν ξέρω να μ' ακούτε, παιδιά. Έλα, Γιώργο. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν ο πρόεδρος και τα μέλη του ΕΔΗ να συναντήσουν τον κύριο Πολάκη. Βρίσκουν αντίσταση στην πόρτα από την ερείες των ΜΑΤ. Προσπαθούν να πούν και βλέπετε τι γίνεται ένα πρόξιμο. Προσπαθούν να πούν λοιπόν ο κύριος Λέβης Γιανακός. Έχουν πει οι δύο εργαζόμενοι μέσα από το ρολό. Προσπαθούν διευθυντικοί να τον βγάλουν έξω. Βλέπετε ο κύριος με το καπέλο τώρα αυτή τη στιγμή. Έχει πει μέσα. Προσπαθούν να τον βγάλουν έξω. Και έχουν τάσει που ξεκίνησαν εδώ και περίπου 2 λεπτά. Είχαν προγραμματισμένο μιλοσυνάντηση με τον κύριο Πολάκη, δεν ξέρω τώρα τι έχει αλλάξει. Ίσως το ακυρώσανε. Θα του βεβαιάσουν να πιστώ στον κύριο Γιανακό να δω. Έλα. Κάτι λίγο να περάσω. Ναι, Γιώργο, είχαν προγραμματισμένο ραντεβού με τον κύριο Πολάκη, λες. Νομίζω, για να δω, να πλησιάσω να δω, γιατί συζητάγανε από το πρωί από τις 10 ώρα εδώ. Ναι. Συζητάγανε από εδώ ότι έχουν συνάντηση. Κύριε Γιανακέ, τι έγινε? Μα οι άνθρωποι είναι απαράδεκτοι. Δεν αφήνουν να περάσουν λίγο. Μα προσπαθούμε να πάμε στη συνάντηση. Είμαστε 12 και θέλουν να περάσουμε 10. Προστατεύουν τον Πολάκη. Προστατεύουν οι άνθρωποι. Είναι εκτός πραγματικότητα. Μας βαράνε με τις αρτήρες εδώ. Μας σκοτώσανε από το εφαίρο. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Γιανακός? Αυτή τη στιγμή έχουμε εντάσεις. Προσπαθούν να αμυνθούν οι αστυνομικοί με τις ασπίδες, ενώ οι εργαζόμενοι της ΠΟΕΔΗΛ θέλουν να μπουν μέσα στο Υπουργείο Υγείας. Έχουν κάνει ένα φράγμα οι αστυνομικοί στην πύλη εισόδου του Υπουργείου Υγείας. Τους κρατάνε δηλαδή στα σκαλιά, ακριβώς μεταξύ του ρολού και της πύλη εισόδου. Προσπαθούν λοιπόν με σπροξήματα να περάσουν από τον χώρο οι εργαζόμενοι. Έχουν κάνει ασπίδα προστασίας οι δημιουργίες των ΜΑΤ. Προσπαθούν να κατεβάσουν και τα ρολά. Όλα αυτά είναι πράγματα αχρίαστα. Μα δημιουργία των ΜΑΤ εκεί τώρα. Η δημιουργία των ΜΑΤ είναι υποχρεωμένη να βρει. Είναι προγραμματισμένη γιατί... συνάντηση. Και έχουν και συγκέντρωση όμως. Η δημιουργία των ΜΑΤ είναι εκεί γιατί έχουν πάρει εντολές να είναι εκεί. Τώρα, ήταν από νωρίς. Αν η διαφορά είναι να μην περάσουν 12 και να περάσουν 10, είναι αστεία πράγματα αυτά που συζητάμε τώρα. Ναι, στον αριθμό. Ήταν να περάσω, όπως είπατε, παιδιά, στον αριθμό για τη συνάντηση. Δηλαδή, ο σκοτωμός γίνεται για 2 άτομα. Από ό,τι μας είπε ο κύριος Γιανακός, μάλλον γι' αυτό. Θα δούμε πάντως τώρα, βλέπουμε, περνάνε τώρα. Πρέπει να, καταρχήν, να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Παιδιά, πρέπει να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να περάσουν. Τώρα, τώρα βλέπω, εντάξει, περνάνε. Τι σας είπαν τελικά? Θα περάσουμε, λέει, 10 άτομα και μετά από ξύλο, τι να το κάνουμε μόνο? Μας σκοτώσανε, έναν τραυματισμένοι πάμε απάνω. Εσείς πόσα θέλετε να περάσετε? 10 άτομα και δεν μας αφήνουνε, δεν βλέπετε τι γίνεται? 10 ή 12 θέλετε να περάσετε? Εντάξει, 12 θέλαμε εμείς. Τώρα για 2 άτομα. Για 2 άτομα, να αυτό και έπεσε ξύλο για 2 άτομα. Να βρεθεί μια φόρμουλα να είστε ευχαριστημένοι και από τις δύο πλευρές. Μας έχουν σπάσει τα κεφάλια εδώ πέρα, τα λουνού τα άνοιξαν το κεφάλι μέσα. Τελικά θα περάσετε? Νομίζω ναι, ξέρω εγώ, άδουλε, ακόμη παίρνω αντίστοιχο. Πάλι βλέπω εντάσεις, γιατί βλέπω εντάσεις πάλι? Δεν αφήνει τον κύριο Γιανακό να περάσει μέσα? Ναι, περάσανε 10 και είναι ο 11ος και δεν τον αφήνουνε. Δεν μπήκε ο πρόεδρος μέσα? Δεν μπήκε ο πρόεδρος, αυτό δεν βλέπετε? Για καθίστε λίγο, για καθίστε να συναντήσω τον πρόεδρο. Για καθίστε να περάσω. Τι έγινε, κύριε Γιανακέ? Γιατί μας δίνατε? Δεν σας δίνατε κανένας. Γιατί μας δίνατε που πέρασαν όλοι? Δεν σας έδινε κανένας. Τι? Δεν σας έδινε κανένας. Τροπή, τι να σας πω. Περάστε. Περάστε, πρόεδρε. Προστατεύετε αυτόν τον αριβίστα που είναι μέσα. Περάστε, πρόεδρε. Περάστε, σας παρακαλώ πολύ. Είστε σοβαροί άνθρωποι, δεν είναι μια σωμαμαντία. Βλέπετε τη στιγμηθία με τον επικεφαλή εδώ. Πέρασε και ο πρόεδρος. Πέρασε και ο κύριος Γιανακός. Γιώργο. Θα συνδεθούμε ξανά μαζί σου, Γιώργο, για να δούμε τι θα γίνει μετά το πέρας της συνάντησης.